Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα πραγματοποιήσει αύριο το απόγευμα στις 3.30 συνάντηση με τον βοηθό Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, αρμόδιο για τις ειρηνευτικές επιχειρήσεις, Ζαν Πιέρ Λακρουά. Κατά την συνάντηση, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο βοηθός Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ θα συζητήσουν τις προσπάθειες που καταβάλλονται με στόχο την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων στο Κυπριακό από εκεί που έχουν διακοπεί και την συναντήληψη που επιτεύχθηκε σχετικά με την περιοχή της Πύλας και την υλοποίηση των προνοιών που περιλαμβάνονται. Ο κ. Λακρουά, στο πλαίσιο της επίσκεψής του, θα επισκεφθεί την νεκρή ζώνη στην περιοχή της Πύλας, όπου θα έχει την ευκαιρία να δει την υποεξέλιξη πρόοδο των εργασιών σύμφωνα με τις πρόνοιες της συναντήληψης, αλλά και θα πραγματοποιήσει συναντήσεις με εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών και με οργανώσεις. Η δημιουργία ενός ανθρωπιστικού θαλάσσιου διαδρόμου για την απρόσκοπτη παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα βρίσκεται στο επίκεντρο των διπλωματικών προσπαθειών μας. Η πρωτοβουλία του Προέδρου της Δημοκρατίας, την οποία έθεσε και στο περιθώριο των εργασιών του πρόσφατου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στόχο έχει την αποστολή τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης στη Γάζα, η οποία σήμερα είναι αποκλεισμένη από φάρμακα, νερά και τρόφιμα. Έχει ήδη υπάρξει σειρά επαφών με εμπλεκόμενα κράτη της περιοχής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ανώτατο επίπεδο, καθώς και με άλλα ενδιαφερόμενα μέρη και με διεθνείς οργανισμούς. Οι παράμετροι της πρωτοβουλίας και ο υποδιαμόρφωση σχεδιασμός της έχουν τύχει θετικής ανταπόκρισης και στόχος είναι να περάσει στο επόμενο στάδιο. Οι διαβουλεύσεις συνεχίζονται τόσο στη Λευκοσία όσο και μέσω των συνεχιζόμενων επαφών του Υπουργού Εξωτερικών με χώρες της περιοχής. Στο πλαίσιο αυτών των επαφών, ο Υπουργός Εξωτερικών είχε χθες συνάντηση με τον Ιορδανό ομόλογό του στο Αμάν της Ιορδανίας και ακολούθως μετέβηκε στη Ραμάλα, όπου πραγματοποίησε συνάντηση με τον Παλαιστίνιο Υπουργό Εξωτερικών και άλλους αξιωματούχους της Παλαιστινιακής Αρχής. Κατά τις συναντήσεις του Υπουργού Εξωτερικών, συζητήθηκε η δημιουργία του θαλάσσιου ανθρωπιστικού διαδρόμου, αλλά και η ανάγκη αποφυγής περιφερειακής επιδείνωσης της κρίσης, ενώ ανακοινώθηκε και σημαντική οικονομική συνεισφορά της Κυπριακής Δημοκρατίας προς την Παλαιστίνη. Οι επαφές του Υπουργού Εξωτερικών εντός αυτού του πλαισίου θα συνεχιστούν με τη μετάβασή του αύριο στη Γερμανία. Οι διπλωματικές επαφές με τα κράτη της περιοχής, τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και τα Ηνωμένα Έθνη συνεχίζονται για να καταστεί εφικτή η δημιουργία αυτού του πολύ σημαντικού ανθρωπιστικού διαδρόμου που θα λειτουργήσει καταλυτικά ως προς τις συνθήκες διαβίωσης των πολιτών που βρίσκονται εντός της Γάζας. Προς αυτή την κατεύθυνση, άλλωστε, είναι που θα έχει και το απόγευμα τηλεφωνική επικοινωνία ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ για να συζητηθούν οι τρόποι υλοποίησης αυτής της πρωτοβουλίας. Ο ρόλος της χώρας μας, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε διεθνές επίπεδο, ως πυλώνα σταθερότητας και αξιοπιστίας, σε μια περιοχή που δοκιμάζεται, αναδεικνύεται και αναγνωρίζεται. Μέσα από την ανάληψη τέτοιων πρωτοβουλειών, αποδεικνύουμε έμπραχτα την προσήλωσή μας σε αδιαπραγμάτευτες αρχές και αξίες και ενισχύουμε ακόμη περισσότερο την παρουσία μας σε περιφερειακό επίπεδο. Είναι στο πλαίσιο αυτό που η Κυπριακή Δημοκρατία αποφάσισε να ενισχύσει και την διπλωματική αποστολή μας στο Λίβανο με την προσθήκη ενός στρατιωτικού ακόλουθου. Η αξιοποίηση της γεωγραφικής μας θέσης αλλά και των διπλωματικών μας σχέσεων για τη ζωτική στήριξη του άμαχου πληθυσμού της Γάζας αλλά και ως προς τον επαναπατρισμό πολιτών από 33 χώρες εμπεδώνει την σταθερή αξιακή ευθυγράμμιση της Κυπριακής Δημοκρατίας απέναντι στην οδύνη του πολέμου και του ανθρώπινου πόνου, παραμένοντας συνεπείς στις διαχρονικές μας θέσεις και αρχές. Ελπίζουμε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την υλοποίηση αυτού του πολύ σημαντικού ανθρωπιστικού θαλάσσιου διαδρόμου. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, συνοδευόμενος από μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, θα μεταβούν στην Αθήνα στις 9 και 10 Νοεμβρίου, όπου θα πραγματοποιηθεί το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Κύπρου και Ελλάδας. Το πρώτο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας, το οποίο θεσμοθετήθηκε κατά την πρώτη επίσημη επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας στην Ελλάδα μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, θα απασχολήσουν τομείς κοινού ενδιαφέροντος, θα τεθούν κοινοί στόχοι και χρονοδιαγράμματα με συγκεκριμένα ορόσημα. Περισσότερες λεπτομέρειες ως προς το πρόγραμμα αλλά και τη σύνθεση του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας θα δοθούν στη δημοσιότητα τις επόμενες μέρες. Από σήμερα, 31 Οκτωβρίου, στις 12 το μεσημέρι, ξεκινά η δεύτερη φάση προκήρυξης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στα διοικητικά συμβούλια ημικρατικών οργανισμών μέσω του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου. Η προκήρυξη αυτή αφορά τα διοικητικά συμβούλια των εξής 4 οργανισμών: Συμβουλίου Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών, Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων, Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου, Κυπριακού Οργανισμού Ανάπτυξης Γης και Αρχής Αδειών. Υπενθυμίζεται ότι η δήλωση ενδιαφέροντος είναι αναρτημένη στο γνωμοδοτικό.gov.cy και η εκδήλωση ενδιαφέροντος για τους 4 αυτούς οργανισμούς θα διαρκέσει μέχρι τις 14 Νοεμβρίου στις 12 το μεσημέρι. Επίσης,
σε σχέση με την πρώτη προκήρυξη εκδήλωση ενδιαφέροντο που αφορά τα διοικητικά συμβούλια τη Αρχή Λιμένων Κύπρου και του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου, η περίοδο εκδήλωση ενδιαφέροντο παρατείνεται μέχρι την Παρασκευή 3 Νοεμβρίου στι 12 το μεσημέρι, λόγω του έντονου ενδιαφέροντο που έχουν εκδηλώσει οι συμπολίτε μα. Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι μέχρι αυτή τη στιγμή έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον 169 άτομα για την Αρχή Λιμένων Κύπρου και 109 άτομα για τον Θεατρικό Οργανισμό Κύπρου. Ως κυβέρνηση, χαιρετίζουμε το αυξημένο ενδιαφέρον που επιδεικνύουν οι συμπολίτες μας για συμμετοχή σε αυτούς τους οργανισμούς μέσα από μια ανοιχτή διαδικασία που προάγει την διαφάνεια αλλά και την αξιοκρατία. Ξεκίνησαν χθες οι παρουσιάσεις των προϋπολογισμών των Υπουργείων για το έτος 2024 προς την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού. Μετά την παρουσίαση του κρατικού προϋπολογισμού την προηγούμενη εβδομάδα από τον αρμόδιο Υπουργό Οικονομικών, χθες παρουσιάστηκαν οι προϋπολογισμοί του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής και του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων. Ο Υφυπουργός Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής παρουσίασε τις βασικές προτεραιότητες αλλά και το σχέδιο δράσης του Υφυπουργείου για το έτος 2024, που προβλέπει συνολικές δαπάνες ύψους 160,5 εκατομμυρίων ευρώ και περιλαμβάνει 87 έργα, εκ των οποίων τα 40 εντάσσονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. Ο εξυγχρονισμός του κράτους μας μέσω της ψηφιακής μετάβασης αποτελεί βασικό στόχο του προγράμματος διακυβέρνησης και βρίσκεται στο επίκεντρο της διακυβέρνησής μας με οριζόντιες δράσεις και παρεμβάσεις. Η μείωση της γραφειοκρατίας, η επίσπευση και απλοποίηση των διαδικασιών, η βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών και η αναβάθμιση των υπηρεσιών που το κράτος παρέχει στον πολίτη είναι άμεσα συνυφασμένα με το ψηφιακό κράτος. Λιγότερη γραφειοκρατία σημαίνει περισσότερη καινοτομία και ανάπτυξη. Το σχέδιο δράσης του Υπουργείου του για το 2024 παρουσίασε και ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, ο προϋπολογισμός του οποίου ανέρχεται στα 490 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η συνολική αξία των υποεκτέλεσης έργων που διαχειρίζεται το Υπουργείο ανέρχεται στα 885 εκατομμύρια ευρώ. Το 2024 αναμένεται να προκηρυχθούν έργα συνολικής αξίας 263 εκατομμυρίων ευρώ, με σημαντικότερα το Γενικό Χημείο του Κράτους και τις επόμενες δύο φάσεις του περιμετρικού Λευκωσίας. Στο πλαίσιο της ενημέρωσης των συμπολιτών μας, όλα τα σχέδια δράσης των Υπουργείων και των Υφυπουργείων θα αναρτώνται δημόσια στις ιστοσελίδες των Υπουργείων και των Υφυπουργείων και σε ειδική ιστοσελίδα της κυβέρνησης μετά την παρουσίασή τους ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού. Το σχέδιο δράσης κάθε Υπουργείου και οι στόχοι που περιλαμβάνει τίθενται προς υλοποίηση. Η δημοσιοποίησή τους αποτελεί θεμελιώδη προϋπόθεση της επικοινωνίας του κυβερνητικού έργου και ισχυρή πεποίθηση υλοποίησης του προγράμματος διακυβέρνησής μας. Συνεχίζεται σήμερα η κατάρθρον συζήτηση στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού του Περικαταγραφής και Παρακολούθησης Τιμών Λιανικής Πώλησης Προϊόντων Νόμος 2023, που δίνει την δυνατότητα συλλογής και παρακολούθησης από το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας Τιμών Λιανικής Πώλησης Καταναλωτικών Προϊόντων και τη δημιουργία της ψηφιακής πλατφόρμας «ΙΚΑΛΑΘΗ». Το νομοσχέδιο, το οποίο εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 21 Απριλίου 2023, προωθήθηκε αμέσως στην Βουλή των Αντιπροσώπων. Η πρόσφατη έρευνα που πραγματοποίησε η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή και η οποία δημοσιεύτηκε στις 6 Οκτωβρίου 2023, καταδεικνύει τα ωφέλη που μπορούν να προκύψουν μέσα από αυτή την πλατφόρμα. Συγκεκριμένα, 67% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι το ΙΚΑΛΑΘΗ θα λειτουργήσει σε μεγάλο ή αρκετό βαθμό προς όφελος των καταναλωτών, αφού ένα μεγάλο ποσοστό των καταναλωτών της τάξης του 40% δηλώνει ότι πραγματοποιεί πάντα ή τις περισσότερες φορές έρευνα για τις τιμές των προϊόντων πριν προβεί σε αγορά και 83% δήλωσαν ότι επισκέπτονται περισσότερες από μία υπεραγορές τον μήνα για να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους. Η έρευνα αυτή έρχεται να επιβεβαιώσει τα ευρήματα της προηγούμενης έρευνας της υπηρεσίας στις 12 Σεπτεμβρίου 2023, κατά την οποία διενεργήθηκε η εικονική αγορά 44 βασικών καταναλωτικών αγαθών. Από την εν λόγω έρευνα προέκυψε ότι οι διαφορές μεταξύ των φθηνότερων και ακριβότερων καλαθιών ήταν της τάξης των 46,67 ευρώ με απόκληση 35% και 56,87 ευρώ με απόκληση 40%. Καταδεικνύοντας ότι με προσεκτικές επιλογές υπάρχει περιθώριο εξοικονόμησης σημαντικού ποσού χρημάτων για τα νοικοκυριά. Είναι αυταπόδεικτο ότι η υιοθέτηση της πλατφόρμας ΙΚΑΛΑΘΗ θα αποτελέσει ένα σημαντικό εργαλείο για βελτίωση της διαφάνειας στην αγορά, καθώς θα παρέχει στον καταναλωτή άμεση πληροφόρηση σε καθημερινή βάση για τις τιμές βασικών για ένα νοικοκυριό προϊόντων. Καλούμε τη Βουλή των Αντιπροσώπων να εγκρίνει το συντομότερο δυνατόν το σχετικό νομοσχέδιο για να δοθεί η δυνατότητα στους καταναλωτές να αξιοποιήσουν το συντομότερο δυνατόν τις δυνατότητες που παρέχει.
σε περίοδους υψηλών πληθωριστικών πιέσεων, τα ωφέλη από την αξιοποίηση τέτοιων εργαλείων στα κυπριακά νοικοκυριά είναι πολλαπλά. Ιδιαίτερα όταν προστίθεται στα μέτρα που η κυβέρνηση ήδη έχει ανακοινώσει για στήριξη των κυπριακών νοικοκυριών ύψους 196 εκατομμυρίων ευρώ. Με ικανοποίηση χαιρετίζουμε την προσθήκη επιπρόσθετης διαδρομής του ΠΑΜΕ Express από χθες, Δευτέρα 30 Οκτωβρίου. Το ΠΑΜΕ Express, η πιλωτική εφαρμογή του οποίου εγκαινιάστηκε στις 7 Σεπτεμβρίου, πραγματοποιεί περίπου 700 μετακινήσεις τη μέρα, με τις εκτιμήσεις να αναφέρουν τουλάχιστον την αποφόρτωση καθημερινά 300 ιδιωτικών οχημάτων από το συγκεκριμένο άξονα. Με την πληρότητα κατά τη διάρκεια της μέρας, σε μέσο όρο αγγίζει το υψηλό ποσοστό του 25%, ενώ τις ώρες αιχμής τα λεωφορεία είναι υπερπλήρη. Ειδικά στα πρώτα τρία δρομολόγια της μέρας, τα λεωφορεία είναι υπερπλήρη και αυτό επαναλαμβάνεται ξανά από τις 2 μέχρι τις 5, οπότε επιστρέφει ο κόσμος. Από την έναρξη της εφαρμογής του μέτρου μέχρι σήμερα, έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά περίπου 23.000 μετακινήσεις μέσω 5 υπερσύγχρονων λεωφορείων, κατάλληλο για μεταφορά ατόμων με τροχοκάθισμα και με παροχή δωρεάν χώρων στάθμευσης. Η επιτυχία του ΠΑΜΕ Express είναι πέραν των αρχικών προσδοκιών μας και αυτό αποδεικνύει την αποδοτικότητα των μέτρων που στοχεύουν στην αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού μέσα από την ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς. Ευχαριστώ. Αν υπάρχουν ερωτήσεις. Oui. Μέχρι την Παρασκευή σε 12 το μεσημέρι. Ναι, αντιλαμβάνεστε ότι αυτός είναι και ο λόγος που οι επαφές και τόσο του Πρόεδρου της Δημοκρατίας όσο και του Υπουργού Εξωτερικών έχουν εντατικοποιηθεί και θα εντατικοποιηθούν. Εμάς ο στόχος μας είναι η υλοποίηση αυτού του ανθρωπιστικού διαδρόμου το συντομότερο δυνατόν, γιατί όπως πολύ σωστά έχετε αναφέρει, αυτή η παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας κρίνεται πολύ κρίσιμη για τον πληθυσμό στη Γάζα. Αντιλαμβάνεστε ότι οι συγκεκριμένες λεπτομέρειες του θαλάσσιου διαδρόμου, αν και εφόσον αυτό υλοποιηθεί, είναι αυτή τη στιγμή υποσυζήτηση. Εκείνο το οποίο πρώτον το οποίο θα πρέπει να διατηρήσουμε και να κρατήσουμε είναι ότι ακριβώς επειδή η Κυπριακή Δημοκρατία διατηρεί εξαιρετικές σχέσεις σε βάση εμπιστοσύνης με τα κράτη της περιοχής, είναι γι' αυτό τον λόγο, πέραν της γειτνίας ίσης με την περιοχή, που μπορεί ακριβώς να αναλάβει αυτόν τον ρόλο. Πέραν αυτού, ο ίδιος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας βρίσκεται σε επαφή και με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και με διεθνείς οργανισμούς όπως τα Ηνωμένα Έθνη, αλλά και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, για να μπορέσει ακριβώς να παρέσχεται αυτή η ανθρωπιστική βοήθεια σε μεγάλη ροή, με μεγάλη διάρκεια, απρόσκοπτα προς την περιοχή της Γάζας. Σήμερα το απόγευμα, όπως έχω αναφέρει και ο ίδιος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας το έχει αναφέρει, θα πραγματοποιήσει τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, ακριβώς για να τεθούν τα συγκεκριμένα ζητήματα που αφορούν την υλοποίηση αυτού του μέτρου. Ναι, κύριε Μπολίρη. Παραλαμβάνω, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στοχεύουμε στο επόμενο στάδιο της συζήτησης για να μπορέσει να υλοποιηθεί. Κάποια εκ των ζητημάτων τα οποία έχετε αναφέρει είναι ζητήματα τα οποία αυτή τη στιγμή συζητούμε. Εκείνο που εμάς μας ενδιαφέρει και αυτό που είναι ο πρώτιστος, ο βασικός στόχος αυτής της πρωτοβουλίας είναι αυτή η ανθρωπιστική βοήθεια, γιατί περί ανθρωπιστικής βοήθειας πρόκειται, να είναι και απρόσκοπτη αλλά και μεγάλης ροής, γιατί οι ανάγκες που έχει ο πληθυσμός της Γάζας και ιδιαίτερα όσο περνούν οι μέρες είναι αυξημένες. Yeah.
Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό το οποίο έχει ήδη και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρει είναι ότι η πρώτη αντίδραση του Ισραηλινού Πρωθυπουργού δεν ήταν αρνητική. Αναμένουμε το τηλεφώνημα με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό το απόγευμα. Επαναλαμβάνω, προς αυτή την κατεύθυνση συνεχίζονται οι διπλωματικές επαφές και θα συνεχιστούν τις επόμενες μέρες για να μπορέσει να προχωρήσει και να τροχιοδρομηθεί η υλοποίησή του. Αντιλαμβάνεστε ότι τέτοιου είδους πρωτοβουλίες, ιδιαίτερα με στόχο την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας, δεν λειτουργούν ανταγωνιστικά, αλλά μάλλον και σίγουρα συμπληρωματικά. Αυτό το οποίο θα εξεταστεί και ο λόγος που φαίνεται ότι και κάποια κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκρίνουν την πρωτοβουλία μέσω της Κύπρου, είναι ακριβώς η γυτνίαση της χώρας μας με την περιοχή, αλλά και οι σχέσεις που διαχρονικά έχουμε μαζί με τα κράτη. Να επαναλάβω ότι ακριβώς γι' αυτόν τον λόγο είναι που πρέπει οι διπλωματικές επαφές να συνεχιστούν, να αντιδικοποιηθούν για να μπορέσουν να διευκρινιστούν όλα τα στοιχεία που μπορούν να υλοποιήσουν αυτή την πρόταση. Δεν έχουμε τέτοια ενημέρωση. Εκείνο το οποίο εμείς μπορούμε να πούμε, να επαναλάβουμε ότι εμείς απαντήσαμε εντός 24 ωρών και ελπίζουμε και καλούμε για την τουρκική πλευρά να απαντήσει το συντομότερο δυνατόν, ούτως ώστε να καταστεί εφικτός ο διορισμός απεσταλμένα από πλευράς του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Αντιλαμβάνεστε ότι πρώτα απ' όλα δεν μπορούμε να προκαταβάλουμε αρνητικά την όποια νέα προσπάθεια μας. Στόχος μας είναι και αυτός είναι δεδηλωμένος στόχος και η πρόθεση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας αλλά και της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι η επανέναρξη των διαπραγματεύσεων από εκεί που έχουν διακοπεί πέραν τούτου. Σύμφωνα με τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΠΑ, είναι συγκεκριμένοι οι όροι που μπορεί να οδηγήσουν ξανά σε επανέναρξη των διαπραγματεύσεων. Εμείς με ειλικρινή πολιτική βούληση μπαίνουμε ξανά σε αυτή τη διαδικασία. Είμαστε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, το έχει αναφέρει επανειλημμένο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας για την επίτευξη μιας ειρηνικής, βιώσιμης, μόνιμης λύσης του Κυπριακού στην βάση της διζωνικής δικαιωτικής ομοσπονδίας. Έχουμε εδώ και 2 εβδομάδες η κυβέρνηση βρίσκεται σε επαφή και συνεννόηση και με τον Σύνδεσμο Τραπεζών όσο και με τον Σύνδεσμο των Εταιριών Εξαγοράς Πιστώσεων για να εξασφαλιστεί η παράταση της αναστολής των εκπίσεων κυρίας κατοικίας μέχρι 350.000 ευρώ μέχρι το τέλος του έτους. Δεν αποκλείεται να υπάρξουν εξελίξεις τα επόμενα 24 ώρα. Την ίδια στιγμή η κυβέρνηση επεξεργάζεται βεβαίως και θα κατατεθούν και αύριο στο ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου το νομοσχέδιο που αφορά την διεύρυνση των αρμοδιοτήτων του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου. Είναι γνωστό ότι βρίσκεται ήδη ενώπιον της Βουλής των Αντιπροσώπων το σχετικό νομοσχέδιο για την ειδική δικαιοδοσία των δικαστηρίων, αλλά και τίθεται και σε προσυλλοποίηση σύμφωνα και με την τελευταία ενημέρωση από το Υπουργείο Οικονομικών, το σχέδιο ενίκειων αντιδόσεις, το πολύ αναμενόμενο σχέδιο ενίκειων αντιδόσεις, για το οποίο θα πραγματοποιηθεί και σχετική ενημερωτική εκστρατεία για να μπορέσει το κοινό να ενημερωθεί. Ευχαριστώ. Ως κυβέρνηση, αυτό που έχουμε τοποθετηθεί και ο Υπουργός Οικονομικών και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, είναι ότι βλέπουμε θετικά το αίτημα των χαμηλομισθών συμπολιτών μας. Το Υπουργείο Οικονομικών το αξιολογεί, κοστολογεί στην βάση σεναρίων τα οποία έχει επεξεργαστεί. Θα πρέπει να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος του Υπουργείου Οικονομικών να λάβει τις όποιες αποφάσεις, πάντοτε με γνώμονα τις δημοσιονομικές δυνατότητες του κράτους. Και αντιλαμβάνεστε ότι σε τέτοιου είδους σοβαρές αποφάσεις θα πρέπει να λαμβάνονται με υπευθυνότητα και νυφαλιότητα. Να καλούμε και τους χαμηλόμισθους που βρίσκονται στην κλίμακα Α2, Α5, Α7 να αναμένουν και να δώσουν λίγη πίστοση χρόνου στην κυβέρνηση για να μπορέσει να καταλήξει. Όσον αφορά τα σχέδια που εξαγγελθήκαν από την κυβέρνηση σε αστικό με τα φωτοβολταϊκά,
Το κάθε μέτρο αντιλαμβάνεστε ότι είχε ένα διαφορετικό χρονοδιάγραμμα. Προχωρούμε κανονικά σύμφωνα με το πρόγραμμα. Το σχέδιο φωτοβολταϊκά για όλους είναι αυτό που αναφέρεστε. Ο στόχος είναι μέχρι τουλάχιστον τέλος του χρόνου να μπορεί να είναι έτοιμο για υλοποίηση. Όπως επίσης και όλα τα υπόλοιπα μέτρα, τα οποία κάποια εξ αυτών, ειδικά της στεγαστικής πολιτικής, που οφείλουμε να επισημάνουμε ότι είναι η πρώτη φορά που γίνεται μια τέτοια στεγαστική πολιτική, στην ένταση και στην έκταση, όπως παρουσιάστηκε από τον Υπουργό την προηγούμενη εβδομάδα, είναι και σε βάθος διετίας ή τριετίας κάποια εξ αυτών. Εντάξει. Ευχαριστώ.